χαιρετίζουμε το σημερινό φοιτητικό συλλαλητήριο. Έχουμε φτάσει μέσα Οκτώβρη και η κατάσταση στις σχολές μας παραμένει ίδια. Σχεδόν όλα τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση που υποβαθμίζει τη ποιότητα των σπουδών μας και μερικά εργαστήρια γίνονται διαζώσεις. Την ίδια στιγμή πολλά μαθήματα δεν διδάσκονται, το κόστος για υλικοτεχνικό εξοπλισμό βαραίνει τους φοιτητές, οι ελλείψεις σε καθηγητές μεγαλώνουν, καθώς και το μεγαλύτερο μέρος των υποδομών των πανεπιστημίων δεν αξιοποιείται για τις ανάγκες των φοιτητών. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση κλείνει τα αυτιά στα προβλήματα αυτών των φοιτητών, εντείνει τις υποχρηματοδοτήσεις των ιδρυμάτων, ειδικά τώρα που είναι αυξημένες οι ανάγκες για μέτρα προστασίας, θερμομετρήσεις, μάσκες, αντισηπτικά, πρόσληψη διδακτικού προσωπικού και καθαριστριών για συχνές απολυμάνσεις στους χώρους, παίρνει μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου ΑΕ, κάνοντας χρήση των υποδομών για ερευνητικά προγράμματα, ενώ τα αμφιθέατρα παραμένουν κλειστά. Για παράδειγμα, στο Πολυτεχνείο έγινε αποδεκτό νέο ερευνητικό με ποσοστό συμμετοχής του Πολυτεχνείου στη Σπίνο Αφετερία κατά 20%, ενώ τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να δοθούν για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών να βαλθούν τα απαραίτητα μέτρα για να γίνονται τα μαθήματα διαζώσεις με ασφάλεια. Σε ακόμα μεγαλύτερο καζάνι από αυτό που βράζουν οι φοιτητές, βράζουν οι μεταγραφέντες φοιτητές που αποκλείονται από την παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και παράλληλη κυβέρνηση που βάζει όλο και περισσότερα εμπόδια στους φοιτητές αυτούς. Εν μέσω πανδημίας θέλει να μειώσει το ποσοστό των φοιτητών που θα πάρουν μεταγραφή σε σχέση με όσους δικαιούνται. Δηλαδή, ακόμα περισσότεροι φοιτητές να μείνουν εκτός, αφού οι θέσεις των εισακτέων θα είναι ακόμα λιγότερες. Την ίδια ώρα, η αντιλαϊκή πολιτική, τα βάρη της νέας οικονομικής κρίσης, μετατρέπουν σε άφταστο όνειρο τις σπουδές σε άλλη πόλη, ειδικά εφόσον δεν δίνεται μέρημνα για τις εστίες και τα χρέη και τα ενίκια για την στέγαση των φοιτητών πέφτουν στις πάλες των ίδιων και των οικογενειών τους. Ένας ακόμα φραγμός που μπαίνει από την κυβέρνηση είναι η βάση μεταγραφής που νομοθετήθηκε πέρσι και προσδιορίζεται στα 2.750 μόρια κάτω από τη βάση εισαγωγής. Τη στιγμή που η κυβέρνηση στο όνομα της πανδημίας φέρνει μια χωρίς προηγούμενο υποβάθμιση των σπουδών μας, που έχει κάνει το σχολείο εξεταστικό κέντρο, που έχει φτάσει τις οικογένειές μας σε οριακή οικονομική κατάσταση και δεν παίρνει κανένα μέτρο για τη φοιτητική μέρημνα, είναι προκλητικό και απαράδεκτο να μιλάνε για διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και να λένε πως δείχνουν δεν είμαστε αρκετά καλοί για τις σχολές που θέλουμε. Συνεχίζοντας τις πανεπιστημιοποιήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση το πήγε ένα βήμα παραπέρα με τις αντιστοιχίες των τμήματων όπου είναι δυνατή η μεταγραφή. Δηλαδή, δεν αντιστοιχίζονται παλιά με νέα τμήματα για μεταγραφή, ακόμα και αν έχουν το ίδιο επιστημονικό αντικείμενο, αφήνοντας χιλιάδες φοιτητές μετέωρους χωρίς δικαίωμα μεταγραφής, χωρίς αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων. Στόχος της κυβέρνησης είναι να βαθύνει η κατηγοριοποίηση των πτυχίων, διαμορφώνοντας πανεπιστήμια που θα είναι πιο ανταγωνιστικά στην κούρσα των επιχειρήσεων, θυσιάζοντας την εκπαίδευση και τις σπουδές μας στο βωμό του κέρδους. Συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα μας στις σχολές να φτιαχτούν παντού επιτροπές έτους, επιτροπές μεταγραφέντων, απαιτώντας άμεσα να πάρουν όλοι πάσο κωδικούς για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, βιβλία, να δικαιούνται άμεσα αιτήσεις για εστία. Παλεύουμε να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες μεταγραφής, να μην χαθεί για κανένα το εξάμηνο, να μην μείνει κανένας φοιτητής εκτός πανεπιστημίου.